Πάω μια μέρα στο περίπτερο, όπως πολλοί τότε οι λεγόμενοι λαθραναγνώστες, Παντελή Αμπατζή. Δηλαδή, πηγαίναμε στο περίπτερο, βλέπαμε την πρώτη σελίδα, κάναμε από πίσω έτσι... Κουτραδόρι, ανοίγαμε, ανοίγαμε και έτσι βλέπαμε λίγο μέσα. Λοιπόν, και τελικά δεν αγοράζαμε την εφημερίδα. Και πάω και βλέπω, έχει στο πρωτοσέλιδο τον Μπούζας τότε, τίτλο για την Καβάλα. Η Καβάλα ψάχνει προπονητή. Και γράφει, Καβάλα, δύο τελίτσες. Η Ρουρέτα ή Κατσαβάκης. Οπα. Ποια, η Goldmeier είχε το λιοντάρι, ποιος το είχε. Μια εταιρεία παραγωγής ταινιών. Ναι. Ναι. Έκανε... Αυτό λες. Περίμενε λίγο, γιατί... Θα πνιγούμε. Αυτό το θέλω. Πώς έκανε Χρήστο το λιοντάρι εκείνο. Δεν μπορώ. Να σε πω κάτι. Τι σούργελο είσαι, ρε φίλε. Τι σούργελο είσαι. Καλησπέρα. Έλα ρε λιοντάρι, τι έγινε. Πού είσαι ρε λάγε. Όχι λάγος. Άντε να σε πω τίγρη. Αετό πες με. Ούτε τίγρη, αετέ. Αετό. Πού είσαι ρε αετέ. Άλλο, για πες. Πήρα να σε πω δύο πραγματάκια. Ναι. Για πες. Το πρώτο είναι για τέτοιο, για πρωτοσέλιδο. Ναι. Έχει μια δόση που ήμουν πιτσιρικάς πρωτοσέλιδο στον Μπούζα. Ναι. Ο Άρης άρπαξε από τα χέρια του Καμπανιακού και του Κλικησιακού τον πιστόλα. Άλλο. Και μετά από μια εβδομάδα βγάζει ο πιστόλας στην Εθνική Ενόπλων. Τα λέγαμε κιόλας. Χρήστο, κάτσε να σε πω, ρε. Ναι. Το δεύτερο. Αυτό με τα δινάρια, ρε. Ναι, ρε. Άκου να σε πω, τραγουδάω στην Κωνσταντινούπολη, ρε. Ναι. Και τι είμαι κάτω από τον πύργο του Γαλατά σε ένα κυριλαίο εστιατόριο, ξέρω εγώ, τι έγινε να γίνει. Με την κυρία τρώμε. Όχι, Φενέρ ΠΑΟΚ, παιχνίδι ή έτσι τραγουδάς. Όχι, διακοπές. Α, τραγουδάς εκεί, ναι. Και έρχεται ο λογαριασμός και με φέρνει αυτό σε ένα φάκελο, ρε παιδί μου, να βάλω μέσα τα λεφτά. Ναι, ναι. Και το βάζω τις λίρες μέσα. Ναι. Το βάζω, ξέρω εγώ, πόσες λίρες τον έβαλα. Και κάνω μούτρο στην κυρία, λέω, keep the change. Και τον αφήνω 6 λεπτά μπουρμπουάρε. Ανοίγει αυτός το φάκελο και γυρνάει και με βλέπει και με λέει «Ουγκιαούρι». Τα λέγαμε κιόλας. Τα λέγαμε κιόλας.